Την άριστη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με τους προσκόπους στην Τρίπολη, όπου ήταν η ευθύνη μου πριν αναλάβω την περιφέρεια, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνδιοργάνωση αυτού του συνεδρίου με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Νάσο. Αλλά και τα υπόλοιπα προσκοπικά κάμπ που έγιναν και ήταν μεγάλη μας τιμή στην Πελοπόννησο και θέλουμε πάντοτε να προχωρήσετε και να συνεχίσετε σε αυτές τις δραστηριότητες. Ένα λεπτό σας θέλουμε δίπλα μας. Λοιπόν, το Σώμα Ελληνών Προσκόπων χθες είχε μια πολύ εξαιρετική ιδέα. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα το πρωί την ΕΡΤ1, όπου ο παλιός πρόσκοπος Γιάννης Κάλκος πήγε στην εκπομπή με το μαντίλι του για να γιορτάσει τη χθεσινή ημέρα. Ο Γιώργος Αυτιάς στο Sky το ίδιο και άλλοι 100 θα έλεγα σημαίνοντα στελέχη της ελληνικής κοινωνίας, πολιτικοί, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι από όλους τους χώρους, πήραν ένα μαντίλι την Πέμπτη, ένα προσκοπικό μαντίλι για να γιορτάσουν την ημέρα σκέψης. Φύγανε 99 μαντίλια από το σώμα. Το ένα θα πήγαινε για τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Το κράτησα εγώ λοιπόν, για να σε ξανακαλωσορίσω, Πέτρο, στην οικογένειά μας. Απλώς με την ευκαιρία αυτή θέλω να τονίσω ότι στο προσκοπικό κίνημα ήταν όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι αυτού του τόπου διαχρονικά. Ο Θανάσης Λευκαδίτης, που πιθανόν να μην γνωρίζουμε την ιστορία του, ήταν μια μεγάλη φωτεινή προσωπικότητα των γραμμάτων και της επιχειρηματικότητας στις αρχές του 20ου αιώνα. Όπως και οι υπόλοιποι 4 συνοδοιπόροι του, οι οποίοι έδωσαν και την περιουσία τους, έδωσαν και τον εαυτό τους, προκειμένου να ανδρωθεί το προσκοπικό κίνημα. Ξέχασα να πω προηγούμενα ότι το προσκοπικό κίνημα στην Ελλάδα εξήχθηκε πολύ γρήγορα στην Κύπρο, όπου όλα τα μελούμενα να συμβούν στην Κύπρο είχαν άμεση σχέση με το προσκοπικό κίνημα. Ήταν ένα ρωμαλαίο, σφριγγυλό κίνημα, όπου εκεί πάνω κυρίως στηρίχθηκε η προσπάθεια για την ανεξαρτησία της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.